ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης είναι ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ό,τι έχει να κάνει με τα νέα μέτρα από 1η μέχρι τις 8 του Νοέμβρη, όπως αναφέρονται εμάς. Από σήμερα τα πράγματα στην Κρήτη είναι πολύ καλύτερα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Τζεδάκη, στους ακροατές σας. Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Με απόβαση του Υπουργείου που πάρθηκε χθες, αφέθηκαν ελεύθερες οι περιφέρειες οι οποίες δεν έχουν κάποιο κρούσμα ευλογίας των προβάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιφέρειά μας και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε σε καμιά περίπτωση. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα προστασίας. Πραγματικά η κτηνοτρόφη παραγωγή μας είναι σε απόλυτη συνεργασία και με τις κτηνιατρικές μας υπηρεσίες. Ό,τι είναι στην Πανόλη που πολύ γρήγορα μέσα από μια καλή συνεργασία καταφέραμε να ξεφύγουμε από αυτή τη ζωονόσο. Το ίδιο και τώρα, στο θέμα της ευλογιάς, παρόλο που δεν έχουμε κάποιο κρούσμα, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και πρέπει να συνεχιστεί, να μην εφησυχάσουμε, προκειμένου να μην έχουμε εξάπλωση της ζωονόσου. Να σας πω, αυτό που λένε οι κτηνοτρόφοι από την δική τους την πλευρά που έρχεται να συμπληρώσει αυτό που λέτε και εσείς, είναι ότι το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται σε όλη την χώρα. Μπορεί να υπάρχουν οι εξαιρέσεις, αλλά πρέπει να είναι πολύ πολύ προσεκτικοί και οι ίδιοι και οι συνάδελφοί τους και όλες οι υπηρεσίες, διότι διαφορετικά δεν θα έχουμε αυτά τα δεδομένα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς τα χαρακτηριστικά της νησιώτης περιοχής είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Γιατί εμείς έχουμε πάρει και επιπλέον μέτρα και στα λιμάνια της Κρήτης και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Όσον αφορά τις ζωοτροφές οι οποίες έρχονται, οι χοντροειδείς ζωοτροφές, γίνονται έλεγχοι προκειμένου να μην έρχονται από μολυσμένες περιοχές, από ζώνες επιτήρησης ζωοτροφές. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι απολυμμένουμε όλα τα φορτηγά τα οποία μπαίνουν στο λιμάνι. Στα δύο λιμάνια. Αυτό μπορεί να μην μηδενίζει, αλλά νομίζω μικραίνει πάρα πολύ τις πιθανότητες προκειμένου να έχουμε προβλήματα. Τα μέτρα τα οποία παίρνει ο κάθε παραγωγός ατομικά και συλλογικά, μέτρα πολύμασης, μέτρα που έχουν να κάνουν το ότι δεν πρέπει να συναντιέται το ένα κοπάδι με το άλλο, και με τον τρόπο αυτό και όλοι μαζί πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να μην έχουμε προβλήματα και ευχόμαστε βέβαια να ξεμπερδεύουν και όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας με αυτή τη ζωονόσο. Γιατί η ζωική παραγωγή για τον τόπο μας, για όλη τη χώρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, το ένα είναι ζωοτροφές που έρχονται από περιοχές με επιτήρηση. Γίνεται έλεγχος όπως λέτε στα δύο λιμάνια Ηρακλείου και Χανίων. Επίσης είπατε ότι γίνεται απολύμανση όλων των φορτηγών. Εννοείται μόνο των φορτηγών που μεταφέρουν τις ζωοτροφές. Ναι, που μεταφέρουν ζωοτροφές βέβαια. Α, μάλιστα. Για να μην το μπερδέψουμε, αλλά ξέρετε είναι και μια δύσκολη περίοδος. Από τη μια, δηλαδή ο πρωτογενής τομέας, δεν ξέρω, λες και τον έχει βάλει κάποιος απέναντί του εκεί και τον πυροβολεί εντός εισαγωγικών. Ανομβρία, από τη μία, ελιές σε μια κακή κατάσταση, κυπευτικά σε μια κακή κατάσταση, νερό που δεν υπάρχει, τα πάντα ξεραίνονται, δεν μπορούμε να παράξουμε, με ζωικό κεφάλαιο το οποίο αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα, δεν ξέρω τι στην ευχή γίνεται και πώς μπορεί ένας παραγωγός να σταθεί αυτή την ώρα στα ποδάρια του, κύριε Τζεδάκη. Είναι πολλά τα προβλήματα σε όλη την αγροτική παραγωγή και το θέμα με την κλιματική αλλαγή, με τις ψηλές θερμοκρασίες, με τις χαμηλές βροχοτόσεις, οι οποίες είναι και σε συγκεκριμένες πλέον ημερομηνίες, δηλαδή είναι πολύ συμμαζεμένες, δεν έχουμε όψιμα νερά και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και για την ελαιοπαραγωγή και για τη μελισσοκομεία και για όλα τα τμήματα της παραγωγής, της αγροτικής παραγωγής. Και είναι το σημαντικότερο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και τώρα και τα επόμενα χρόνια. Το νερό είναι το νούμερο ένα ζήτημα. Και υπάρχει μια εταιρεία η οποία έχει αναλάβει μια μελέτη, μια Ολλανδική εταιρεία, για να κάνει μια μελέτη όσον αφορά τα νερά της Κρήτης και τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν και ιατρευτικά και αντιπλημμυρικά και θέματα ίδρυψης. Λένε ότι θα την έχει ολοκληρώσει μέχρι τέλος του έτους. Πρέπει να την ολοκληρώσει, να δούμε τουλάχιστον το τεχνικό κομμάτι, γιατί θα μαζέψει μελέτες από τη Διεύθυνση Υδάτων που έχουν γίνει, από τον ΟΑΚ, από τους Δήμους. Να δούμε στο τεχνικό κομμάτι τι έργα
και να διαβουλευτούμε ποια έργα πρέπει να γίνουν μικρού και μεγάλου ελληνικού και να πέσουμε όλοι φορείς πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί η Κρήτη είναι η πρώτη περιφέρεια που κλείτεται από την κλιματική αλλαγή, καθώς είμαστε στο νοτιότερο άκρο. Ανοίγεται μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Τζεδάκη, και το ξέρετε και ο χρόνος δεν με παίρνει, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την ενιαία διαχείριση νερού από την Ολλανδική εταιρεία, η οποία δεν τα κατάφερε στη Θεσσαλία ή τη διώξαν από τη Θεσσαλία και ήρθε στην Κρήτη, υπάρχει θέμα. Θεσσαλία δεν τη διώξανε. Εδώ να δούμε τι θα κάνουν, γιατί το θέμα της διαχείρισης είναι άλλο κομμάτι. Εγώ μιλάω για το τεχνικό κομμάτι και τα έργα που πρέπει να γίνουν. Το θέμα της διαχείρισης είναι ένα πολύπλοκο θέμα που πρέπει να το δούμε, που για μένα πρωταγωνιστικό ρόλο πρέπει να έχουν και οι ΤΟΕΒ. Δεν πρέπει να καταργηθούν οι ΤΟΕΒ, οι τοπικοί οργανισμοί υγιών βελτιώσεων, γιατί είναι αυτοί που είναι κοντά στους παραγωγούς, είναι αυτοί, πέρα από μικροπροβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στο γενικό σύνολο, κατάφεραν να διαχειριστούν αυτό το λιγοστό νερό το οποίο υπήρξε, βάλανε κανόνες άδρευσης, οπότε πρέπει να παίξουν σε όλη αυτή την ιστορία πρωταγωνιστικό ρόλο. Όμως τα έργα μικρού και μεγάλου βεληνικούς και πολλά μικρά που χρειάζονται πρέπει να τα έχουμε αποτυπωμένα γρήγορα και όλοι οι φορείς μαζί να πιέσουμε προς το να γίνουν πραγματικότητα. Και ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Τζεδάκη, είναι αυτό που λέει, κοιτάξτε, νερό υπάρχει, αλλά είμαστε ανικανοί να το προφυλάξουμε αυτή την ώρα. Το νερό που χάνεται από τις ζημιές και σκορπίζεται γύρω-γύρω, το νερό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί εξαιτίας των ζημιών που καθυστερούν να φτιαχτούν, νερό που φεύγει και πηγαίνει στη θάλασσα. Και αυτό και τα δίχτυα τα οποία είναι σε πολλές περιπτώσεις πάρα πολύ παλιά και υπάρχει μεγάλη διαρροή από τα δίχτυα. Οπότε είναι μια σειρά έργων και από τη μεριά της εξοικονόμησης, γιατί αν φτιαχτούν τα δίχτυα αυτά θα εξοικονομήσουμε, νομίζω σύμφωνα με έρευνες μπορεί να είναι και 20% εξοικονόμηση του νερού. Και βέβαια και μέσα από την ορθή διαχείριση των καλλιεργειών μας. Εμείς, σαν Περιφέρεια Κρήτης, εκδίδουμε τα αδρευτικά δελτία κάθε εβδομάδα σχεδόν για όλες τις καλλιέργειες και αναπεριοχή της Κρήτης. Και καλό είναι όλα αυτά, η παραγωγή να τα κάνουν χτήμα τους, προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση, να προσαρμόσουμε και τις καλλιέργειές μας στη νέα αυτή κλιματική συνθήκη. Αυτή η συνεργασία με το Ινστιτούτο Υποτροπικών Αμπέλου και Ελιάς νομίζω ότι αποδίδει και η συνεργασία με τους επιστήμονες τα μέγιστα, διότι με τη δική τους τη βοήθεια που έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές μαζί τους καταλαβαίνουμε ποια είναι η σημασία του «ξέρω πώς να διαχειριστώ το νερό στην καλλιέργειά μου». Αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε από την άλλη ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο κόστος σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελιές. Το 90% είναι ξερικοί οι ελαιώνες της Κρήτης, για να μην πάω στα κηπευτικά. Οπότε εκεί θέλεις δίκτυο και θέλεις άμεση πρόσβαση κοντά σε νερό και δεν υπάρχει. Είναι όλα αυτά τα οποία δυστυχώς μας δυσκολεύουν και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Κυρία Δουλγεράκη, υπάρχει έντονο πρόβλημα και με την ελαιοκαλλιέργεια, ειδικά τα δέντρα τα οποία δεν είναι ποτιστικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα, ζορίζονται. Είναι κάποια δέντρα τα οποία έχουν ξηραθεί και τελείωσε, μπορεί να θέλει και 2 και 3 χρόνια να επανέλθουν. Είναι και ανάλογα και με τα εδάφη, βέβαια. Είναι και ανάλογα αν είχε βρέξει πριν ένα μήνα, που όπου έβρεξε καλά, ψηλοσώθηκε η παραγωγή. Αλλά είναι ένα μείζον θέμα. Και θέλω να αναφερθώ λίγο και στο θέμα των επιδοτήσεων. Είδαμε πάλι μια πληρωμή η οποία ήταν πάρα πολύ μικρότερη τη περσινή και πάρα πολύ μικρότερη των προηγούμενων χρόνων. Αν λάβουμε υπόψη μας και τη σύγκληση. Και θα πω για την ελαιοκαλλιέργεια. Είναι η πρώτη ρηγμένη καλλιέργεια με τέτοια φιλοπεριβαλλοντική δράση, με τέτοια ανταποδοτικότητα στην εθνική οικονομία και δεν είναι δυνατόν βασική ενίσχυση η ελαιοκαλλιέργεια να παίρνει όσο παίρνει η μονοετής καλλιέργεια. Όσο παίρνει το μαβάκι, όσο παίρνει το καλαμπόκι. Αυτά είναι αδικίες. Τα έχουμε πει στο Υπουργείο, αυτά πρέπει να τα δουν. Δεν γίνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ άδικο. Τις κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις και τις κρατάω και για αυτό τον άνθρωπο, για τους ανθρώπους αυτούς που είδαν τέλος πάντων να πιστώνονται χρήματα στους λογαριασμούς αρκετά κουτσουρεμένα και με την καταβολή αυτού του 70% για τους γνωστούς λόγους. Κυρία Δουλγεράκη, δεν ξέρει κανείς τι παίρνει ο καθένας. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλού κόβουνε 20, αλλού κόβουνε 15, αλλού κόβουνε 5, αλλού 30. Αυτό δεν είναι, δεν υπάρχει καμία λογική. Νομίζω το αποτυπώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κανένας δεν ξέρει τι είναι αυτό δηλαδή, που του αναλογεί και τι είναι αυτό που πρέπει να παίρνει. Τι πρέπει να πάρει, ποια είναι η μείωση.
και τα λοιπά, αναστρέμα και ανακαλλιέργεια, δεν ξέρει κανείς. Δεν ξέρει τι του κόβει του καθενός. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να σταθεί.